Το αντιβιβλικό βιβλίο του Μόρμων. Αγαπητοί ακροατές, στην παρούσα ομιλία θα ασχοληθούμε με ένα αιρετικό βιβλίο, το βιβλίο του Μόρμων, με το οποίο κυκλοφορούν στα χέρια οι αιρετικοί οπαδοί της θρησκείας του Μορμονισμού, οι οποίοι ως λύκοι βαρύς έχουν ενσκύψει και στην πατρίδα μας, σε ένα τεράστιο προπαγανδιστικό προσιλητηριστικό έργο, εφάμιλο του ανάλογου προπαγανδιστικού έργου των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, με σκοπό να κατασπαράξουν τα λογικά πρόβατα της ποίμνης του Ιησού Χριστού, της Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, όλοι όσοι κυκλοφορούμε σε κεντρικούς δρόμους των Αθηνών, του Πειραιά, και σε άλλες πόλεις, θα έχουμε διαπιστώσει ζευγάρια, ζεύγη αιρετικών, δύο-δύο άτομα που αποκαλούνται πρεσβύτεροι, να προπαγανδίζουν την αίρεση του Μορμονισμού. Το βιβλίο του Μόρμον θεωρείται από τους οπαδούς της αίρεσης του Μορμονισμού ως άλλη μία μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό και ισόκυρο της Αγίας Γραφής. Πρωτοεκδόθηκε το βιβλίο του Μόρμον στα αγγλικά το 1830 από τον ιδρυτή της αίρεσης του Μορμονισμού, τον ψευδοπροφήτη Τζόζεφ Σμιθ, ο οποίος υποτίθεται ότι ανακάλυψε αρχαίες πλάκες, θαμμένες για αιώνες, τις οποίες μετέφρασε και οι οποίες περιέχουν λόγια αρχαίων προφητών της Αμερικανικής Υπήρου. Η αίρεση των Μορμόνων αυτοαποκαλείται Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Αυτή είναι η επίσημη ονομασία της αιρέσεως του Μορμονισμού. Επαναλαμβάνω, Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Έτσι ονομάζεται επισήμως αυτή η αιρετική οργάνωση. Στον πρόλογο της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του Μόρμον του έτους 1990 αναφέρεται: «Το βιβλίο του Μόρμον αποτελεί Αγία Γραφή που μπορεί να συγκριθεί με τη Βίβλο. Είναι το χρονικό της επικοινωνίας του Θεού με τους αρχαίους κατοίκους της Αμερικανικής Υπήρου και περιέχει, όπως και η Βίβλος, την πληρότητα του αιώνιου Ευαγγελίου. Το βιβλίο γράφτηκε από πολλούς αρχαίους προφήτες μέσω του πνεύματος της προφητείας και της Αποκάλυψης. Τα λόγια τους, που ήταν γραμμένα σε χρυσές πλάκες, αντιγράφηκαν και συντμήθηκαν από έναν προφήτη ιστορικό, ο οποίος ονομαζόταν Μόρμον. Το χρονικό αυτό εκθέτει το ιστορικό δύο μεγάλων πολιτισμών. Ο ένας ήλθε από την Ιερουσαλήμ το 600 π.Χ. και αργότερα χωρίστηκε σε δύο έθνη, γνωστά υπό το όνομα Νεφίτες και Λαμανίτες. Ο άλλος ήλθε πολύ νωρίτερα, όταν ο Κύριος σύχησε τις γλώσσες στον πύργο της Βαβέλ. Αυτός ο λαός ονομάζεται οι Αρεδίτες. Ύστερα από χιλιάδες χρόνια όλοι τους καταστράφηκαν εκτός από τους Λαμανίτες και αυτοί είναι οι κυρίως πρόγονοι των Ινδιάνων της Αμερικής. Το πιο κορυφαίο περιστατικό από όσα περιγράφονται στο βιβλίο του Μόρμον είναι η προσωπική διακονία του Κυρίου Ιησού Χριστού προς τους Νεφίτες λίγο καιρό μετά την Ανάστασή Του. Αυτά λοιπόν γράφει στον πρόλογό του το βιβλίο του Μόρμον, αυτή η μορμονική βίβλος. Πριν προχωρήσουμε στην σταχυολόγηση μερικών μόνον από τα όσα αιρετικά και αντιβιβλικά και παράδοξα αναφέρει το βιβλίο του Μόρμον, θα κάνουμε μερικά εισαγωγικά σχόλια. Το βιβλίο αυτό θεωρείται από τους οπαδούς της αίρεσης του Μορμονισμού ως άλλη μία μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, όπως χαρακτηριστικά λέγει το ίδιο το βιβλίο, η οποία ανακαλύφθηκε σε πλάκες θαμμένες επί αιώνες. Η Γραφή όμως τι λέγει? Λέγει ότι «ουδέ καίουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υποτομόδιον, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία». Επαναλαμβάνω, η Αγία Γραφή λέγει «ουδέ καίουσι λίχνον και τη θέαση αυτών υποτομόδιον, αλλά επί τη λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία». Ματθαίος κεφάλαιο 5, εδάφιο 15. Γιατί λοιπόν αυτή η άλλη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό ήταν κρυμμένη επί αιώνες? Άλλωστε η Αγία Γραφή κάνει λόγο για την άπαξ παραδοθήση της Αγίης Πίστη, Ιούδας 3. Η πίστη παραδόθηκε άπαξ, μία μόνο φορά. Δεν παραδίδεται σε δόσεις, με ανακαλύψεις δίθεν αρχαίων πλακών που μένουν επί αιώνες θαμμένες.
Το βιβλίο του Μόρμον περιέχει πληθώρα δογματικών, ιστορικών, ακόμη και γεωγραφικών ανακριβιών. Είναι ένα ψευδεπίγραφο βιβλίο, ένα βιβλίο φανταστικό, ένα βιβλίο αναξιόπιστο, ένα βιβλίο αιρετικό, ένα βιβλίο απορριπταίο, ένα βιβλίο σατανικό θα λέγαμε. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Το βιβλίο του Μόρμον αποτελείται από 15 άλλα βιβλία. Τα εξής. Το πρώτο βιβλίο του Νεφί, το δεύτερο βιβλίο του Νεφί, το βιβλίο του Ιακώβ, το βιβλίο του Ενός, το βιβλίο του Ιαρώμ, το βιβλίο του Ομνί, τα λόγια του Μόρμον, το βιβλίο του Μωσία, το βιβλίο του Άλμα, το βιβλίο του Ιλαμάν, τρίτο Νεφί, τέταρτο Νεφί, το βιβλίο του Μόρμον, το βιβλίο του Έθερ και το βιβλίο του Μόρονι. Ας δούμε τώρα και ας συγκρίνουμε ορισμένες αναφορές του αιρετικού βιβλίου του Μόρμον, που αποτελεί επιπρόσθετη βίβλο της αίρεσης του μορμονισμού, σε σχέση με αυτά που γράφει η Αγία Γραφή, την οποία έχουμε εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Θα εξετάσουμε πρώτα το ζήτημα της γεννήσεως του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο του Μόρμον διδάσκει ψευδώς ότι ο Χριστός γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, παρακαλώ, και όχι στη Βηθλεέμ, από το έτος 1 μετά Χριστόν και έπειτα, δηλαδή μετά το θάνατο του Ηρώδη του Μεγάλου. Ακούστε ιστορική ακρίβεια. Είναι σαφές ως προς την χρονολογία της γέννησης του Ιησού ότι το θεωρούμενο ως θεόπνευστο, εντός εισαγωγικών βιβλίο του Μόρμον, δεν αντιλαμβάνεται το σφάλμα που έχει η χρονολόγηση του Διονυσίου του Μικρού σχετικά με το έτος γέννησης του Χριστού. Για παράδειγμα, στο πρώτο κεφάλαιο του τρίτου Νεφί, του τρίτου βιβλίου του Νεφί, στο βιβλίο του Μόρμον, αναφέρεται ότι ο Χριστός γεννήθηκε το 1 π.Χ. Όμως ο Χριστός δεν γεννήθηκε το 1 π.Χ. ή το 1 μετά Χριστόν, ούτε φυσικά το έτος 0 δεν υπάρχει. Το τρίτο βιβλίο του Νεφί ορίζει την περίοδο γέννησης του Ιησού Χριστού από το 1 μετά Χριστόν και έπειτα. Όμως ούτε το 1 π.Χ. γεννήθηκε ο Χριστός, ούτε το 1 μετά Χριστόν. Γεννήθηκε μερικά χρόνια πιο πριν, ζώντος του Ηρώδου του Μεγάλου, ο οποίος Ηρώδης ο Μεγάλος πέθανε το 4 π.Χ. Λοιπόν, ο Χριστός γεννήθηκε πριν το 4 π.Χ. και όχι το 1 μετά Χριστόν ή το 1 π.Χ. που μπορεί να πιστεύουν οι Μορμόνοι. Και φυσικά γεννήθηκε στη Βηθλεέμ και όχι στην Ιερουσαλήμ. Στο βιβλίο του Μόρμον και συγκεκριμένα στο εδάφιο Άλμα, κεφάλαιο 7, εδάφιο 10, αναφέρονται τα εξής. Και ειδέστε, θα γεννηθεί από τη Μαρία στην Ιερουσαλήμ, που είναι η γη των προγόνων μας, που αυτή θα είναι Παρθένα, ένα πολύτιμο και εκλεκτό σκεύος, η οποία θα επισκιαστεί και θα συλλάβει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και θα γεννήσει ένα γιο, μάλιστα τον Υιό του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο εδάφιο Άλμα 7-10, σύμφωνα με το βιβλίο του Μόρμον, ο Χριστός προφητεύεται ότι θα γεννηθεί στην Ιερουσαλήμ. Δηλαδή, σύμφωνα με το βιβλίο του Μόρμον, το Άγιο Πνεύμα που ενέπνευσε τον προφήτη εντός εισαγωγικών Άλμα, το έτος 83 π.Χ. περίπου σύμφωνα με το βιβλίο του Άλμα, προείπε με ακρίβεια το όνομα της Θεοτόκου, αλλά έκανε λάθος τον τόπο. Ακούστε γελιότητες, ακούστε και φρίξτε, ακούστε ανακρίβειες, ακούστε ανακολουθίες του βιβλίου του Μόρμον, αγαπητοί αδελφοί. Μάλιστα, ενώ στο εδάφιο Άλμα 7-10 προφητεύεται λάθος η τοποθεσία της γέννησης του Μεσσία, στο Β' Νεφί 25-19, επαναλαμβάνω, Β' Νεφί 25-19, το έτος 545 π.Χ. περίπου σύμφωνα με το βιβλίο Β' Νεφί, προλέγεται εντός εισαγωγικών με ακρίβεια το όνομα του Μεσσία, Ιησούς Χριστός ο Υιός του Θεού. Βλέπετε, αυτά είναι στοιχεία που αποδεικνύουν τις μεγάλες ανακρίβειες του βιβλίου του Μόρμον, καθώς και ότι προσπάθησαν κάποιοι άνθρωποι να παρουσιάσουν ως προφητείες κάποια γεγονότα τα οποία τα έγραψαν αφού είχαν γίνει τα γεγονότα αυτά τα οποία υποτίθεται προλέγουν. Έτσι. Πρόκειται δηλαδή για ψευδεπίγραφα βιβλία, για ψευδεπίγραφες προφητείες, για ψευδοπροφητείες. Η Αγία Γραφή όμως τι λέγει σχετικά με τον τόπο γέννηση του Μεσσία? Τι λέγει, αγαπητοί αδελφοί? Ιδού τι λέγει. Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ο λιγοστός ή του είναι εν χιλιάς Ιούδα. Εξού μη εξελεύσετε, του είναι εισάρχοντα εν το Ισραήλ. Προφήτης Μιχαίας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 1.
Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα μετ' αυτού, και συναγαγών πάντα στους αρχιερείς και γραμματείς του λαού επινθάνετο παρά αυτόν που ο Χριστός γεννάται. Ιδέ είπον αυτό, εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, ούτω γαρ γέγραπτε δια του προφήτου, και εσύ Βιθλεέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχίστη ή εν της ηγεμόσιν Ιούδα, εξού γάρα εξελεύσετε ηγούμενος ως της ποιμανή των λαών μου των Ισραήλ. Ματθαίος, κεφάλαιο δεύτερον, εδάφια 3 έως 6. Άρα, το βιβλίο του Μόρμον στο εδάφιο Άλμα 7-10 ψεύδεται ασυστόλως και αντιφάσκει προκλητικά προς την Αγία Γραφή. Μάλιστα, στο εδάφιο Γάμα Νεφή 1-21, σχετικά με το άστρο της γέννησης του Χριστού, γράφει τα εξής. Και έγινε επίσης ώστε ένα καινούριο αστέρι παρουσιάστηκε, σύμφωνα με το λόγο. Δηλαδή το βιβλίο του Μόρμον αντιλαμβάνεται το άστρο της γέννησεως ως ένα αστέρι όπως τα άλλα φυσικά αστέρια. Γιατί, γι' αυτό λέγει ότι ένα καινούριο αστέρι παρουσιάστηκε. Δεν μας εξηγούν λοιπόν τότε οι αιρετικοί πώς γίνεται ένα φυσικό αστέρι να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί γράφει η Κοινή Διαθήκη. Και ιδού ο αστήρ ον είδων εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς έως ελθόν έστι επάνω ου ειν το πεδίον. Μαρθαίος 2.9. Βλέπουμε δηλαδή το αστέρι να στέκεται, ενώ ως γνωστό τα αστέρια δεν στέκονται, διότι το αστέρι αυτό, το οποίο εμφανίστηκε κατά τη γέννηση του Ιησού Χριστού και οδηγούσε τους μάγους, τους σοφούς μάγους από την Ανατολή, δεν ήταν φυσικά ένα φυσικό αστέρι, ήταν πνευματικό αστέρι, ήταν ο άγγελος. Ένας άγγελος ήταν, σύμφωνα με την επικρατούσα ερμηνεία, ήταν ένας άγγελος που οδηγούσε τους σοφούς αυτούς άνδρες από την Ανατολή να έρθουν να προσκυνούσουν τον σαρκοθέντα Κύριο και Θεό ημών Ιησού Χριστό. Ένα άλλο θέμα που θα δούμε τώρα είναι η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Το βιβλίο του Μόρμον προφητεύει εντός εισαγωγικών στα εδάφια Ήλαμαν 14, 20 και 27 ότι όταν πεθάνει ο Ιησούς Χριστός θα υπάρξει σκότος σε όλη την γη για 3 ημέρες, παρακαλώ. Αντιθέτως, η Καινή Διαθήκη λέγει ότι ώρες κράτησε το σκότος. Σε ώρες αναφέρεται η Καινή Διαθήκη, όχι σε μέρες. Από δε έκτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν τη γην έως ώρας ενάτης. Μαρθαίος, κεφάλαιο 27, εδάφιο 45. Σύμφωνα λοιπόν με την Καινή Διαθήκη, το σκότος κράτησε 3 ώρες. Από την 6η εβραϊκή ώρα μέχρι την 9η εβραϊκή ώρα. Δηλαδή, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 ώρα το μεσημέρι. Αυτές τις 3 ώρες κράτησε το σκότος. Ενώ το βιβλίο των Μόρμων προφητεύει, υποτίθεται ότι γράφει το σχετικό εδάφιο προ Χριστού, ότι όταν θα πεθάνει ο Μεσσίας θα επικρατήσει σκότος 3 ημερών και όχι 3 ωρών. Βλέπουμε λοιπόν πως αντιφάσκει το βιβλίο του Μόρμων με την Καινή Διαθήκη. Στο χωρίο Γάμα Νεφή, κεφάλαιο 28, εδάφιο 6 έως 8, το βιβλίο του Μόρμων αναπαράγει την πλάνη περί του Αποστόλου Ιωάννη ότι δήθεν δεν πέθανε και μάλιστα ότι ο ίδιος ο Ιωάννης επιθυμούσε να μην πεθάνει σωματικά. Ο Ιωάννης ο Απόστολος, έτσι. Αντιθέτως η Καινή Διαθήκη λέγει «Εξήλθενουν ο λόγος ούτως εις τους αδελφούς ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποθνίσκει. Και ούκ είπεν αυτό ο Ιησούς ότι ούκ αποθνίσκει, αλλά εάν αυτόν θέλω μένειν έως έρχομαι, τι προσέ Ιωάννης κεφάλαιο 21 έως 23». Υπάρχει μια δεδομένη πλάνη, όχι μόνο στους Μορμόνους, αλλά και σε άλλους, ακόμα και σε δυστυχώς Ορθοδόξους, ότι δήθεν ο Απόστολος Ιωάννης δεν έχει πεθάνει. Αυτό είναι πλάνη, αυτό είναι ψέμα. Ο Ιωάννης, ο Απόστολος πέθανε στην Έφεσο και τάφηκε. Πέθανε ο Απόστολος Ιωάννης. Δεν είπε λοιπόν ο Χριστός ότι δεν θα πεθάνει ο Απόστολος Ιωάννης. Έτσι, ο Χριστός μίλησε επιθετικά, λέγει, εάν αυτόν θέλω μένει νέος έρχομαι, τι προσέ, λέγει στον Πέτρο. Λοιπόν, όμως οι Μορμόνοι θεωρούν ότι ο Απόστολος Ιωάννης δεν έχει πεθάνει. Ενώ δηλαδή ο Απόστολος Ιωάννης πέθανε και τον έθαψαν και μαρτυρείται ο τάφος του στην Έφεσο. Λοιπόν, από την αρχαία εποχή υπάρχουν μαρτυρίες περί της ταφής του Απόστολου Ιωάννου. Αυτοί οι αιρετικοί πιστεύουν ότι δεν πέθανε. Επίσης, να δούμε και ένα άλλο εδάφιο στο βιβλίο του Μόρμον, στο εδάφιο Ιακώβ, κεφάλαιο 7, εδάφιο 27, υπάρχει η φράση «αδελφοί αντίο». Υπάρχει λέξη «αντίο» δηλαδή.
Χρησιμοποιείται δηλαδή σε κείμενο που υποτίθεται ότι γράφει προ Χριστού η ανύπαρκτη τότε λέξη αντίο. Η λέξη αντίο είναι μια λέξη που εμφανίστηκε κατά το Μεσαίωνα. Δεν υπήρχε προ Χριστού η λέξη αυτή, η λέξη αντίο. Έτσι. Η λέξη αντίο είναι φραγικής προέλευσης λέξη. Λοιπόν, κι όμως, οι Μορμόνοι παρουσιάζουν τη λέξη αντίο να περιέχεται σε ένα βιβλίο που υποτίθεται ότι γράφτηκε προ Χριστού από προφήτες που ζούσαν στην Αμερικανική Ήπειρο, πριν ανακαλυφθεί η Αμερικανική Ήπειρος από τους Ισπανούς. Επίσης, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, οι πιστοί, οι χριστιανοί, οι μαθητές, ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί μετά Χριστόν, στην Αποστολική δηλαδή εποχή. Λέγει συγκεκριμένα η Καινή Διαθήκη, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Πράξεις, κεφάλαιο 11, εδάφιο 26. Η Καινή Διαθήκη δηλαδή μας δίνει μία μαρτυρία συγκεκριμένη, ότι πρώτη φορά οι ακολουθούντες τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού ονομάστηκαν χριστιανοί στην Αντιόχεια. Μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Κάποια χρόνια μετά. Εκεί μας λέει πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές χριστιανοί. Λοιπόν, τότε ονομάστηκαν πρώτη φορά χριστιανοί. Τι λέει όμως το βιβλίο του Μόρμων. Έχει το βιβλίο του Μόρμων και διαψεύδει τώρα την Καινή Διαθήκη. Και λέγει ότι οι χριστιανοί υπήρχαν και προ Χριστού. Μάλιστα, χριστιανοί προ Χριστού. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ονομάζονταν χριστιανοί προ Χριστού. Ενώ η Καινή Διαθήκη μας λέγει ότι πρώτη φορά έχουμε την ονομασία χριστιανοί στην Αντιόχεια μετά Χριστόν, το βιβλίο του Μόρμων λέγει το αντίθετο. Λέγει για παράδειγμα ότι το 73 π.Χ. σύμφωνα με τη σελίδα 309 του βιβλίου του Μόρμων υπήρχαν χριστιανοί π.Χ. Λέει εκεί συγκεκριμένα. Και αυτοί που ανήκαν στην Εκκλησία ήταν πιστοί. Μάλιστα όλοι αυτοί που πραγματικά πίστευαν στο Χριστό πήραν επάνω τους ευχαρίστως το όνομα του Χριστού. Δηλαδή χριστιανοί όπως ονομάζονταν. Επειδή πίστευαν στο Χριστό, ο οποίος επρόκειτο να έλθει. Άλμα 46-15. Επαναλαμβάνω, Άλμα 46-15. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το εδάφιο του αιρετικού βιβλίου του Μόρμων, πριν την έλευση του Χριστού, υποτίθεται στην Αμερική, το 73 π.Χ., που ακόμα δεν είχε έρθει ούτε στην Παλαιστίνη ο Χριστός, υπήρχαν άνθρωποι, και υπήρχε και εκκλησία, έτσι, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, υπήρχαν άνθρωποι, μέλη της εκκλησίας, που ονομάζονταν χριστιανοί. Ενώ η Καινή Διαθήκη, στις πράξεις, το 11ο κεφάλαιο μας λέγει ότι οι χριστιανοί ονομάστηκαν πρώτη φορά οι πιστεύοντες στον Ιησού Χριστό στην Αντιόχεια μετά Χριστόν, το βιβλίο του Μόρμων λέγει το αντίθετο. Ο Ιησούς Χριστός είπε ότι θα οικοδομήσει την εκκλησία του επί ταύτη την πέτρα, οικοδομήσω με την εκκλησία. Και πήλε άδου ου κατησχίσεως είναι αυτής, είπε ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 16-18. Επαναλαμβάνω, στο εδάφιο Ματθαίος 16-18, στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός λέγει «Επί ταύτη την πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πήλε άδου ου κατησχίσεως είναι αυτής». Οικοδομήσω, μέλλοντας, θα οικοδομήσω. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός παρουσίασε την εκκλησία ως μέλουσα να οικοδομηθεί και όχι προϋπάρχουσα και όχι ως υπάρχουσα από την προ-Χριστού εποχή όπως λέγει το βιβλίο του Μόρμων. Και ονομαζόταν η Εκκλησία του Θεού, δηλαδή η Εκκλησία του Χριστού από τότε και ύστερα, και έγινε ώστε οποιοδήποτε βαφτιζόταν με τη δύναμη και την εξουσία του Θεού προσθέτονταν στην Εκκλησία του. Μωσίας 18-17, σύμφωνα με το βιβλίο του Μόρμων. Όπως φαίνεται στη σελίδα 167 του βιβλίου του Μόρμων, από όπου και το εδάφιο του Μωσία, ήδη από το 147 π.Χ. υπήρχε η Χριστιανική Εκκλησία. Εδώ να κάνω μια σημείωση και να πούμε ότι στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του βιβλίου του Μόρμων αναγράφεται η υποτιθέμενη χρονολογία των αναφερόμενων στο κείμενο γεγονότων και λόγων. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το βιβλίο του Μόρμων, το 147 π.Χ. υπήρχε η Εκκλησία του Ιησού Χριστού στην Αμερική. Μάλιστα. Αυτά λένε οι Μορμόνοι. Αυτές τις γελιότητες λένε. Αυτές τις παραδοξολογίες λένε. Λοιπόν, αυτά τα φλιναθήματα λένε. Δεν πρέπει να τους πούμε ερετικούς, τι πρέπει να τους πούμε δηλαδή. Να πούμε ότι λένε καλά πράγματα. Δεν πρέπει να τους ελέγξουμε. Δεν πρέπει να τους διορθώσουμε. Δεν πρέπει να προειδοποιήσουμε τους αδελφούς μας εν Χριστώ, τους Ορθοδόξους. Τι πρέπει να πούμε δηλαδή. Να σιωπήσουμε. Δεν θα σιωπήσουμε αγαπητοί αδελφοί. Δεν θα σιωπήσουμε. Μάλιστα ο Ιησούς Χριστός για την Εκκλησία του είπε, όπως διαβάσαμε και προηγουμένως, ότι «και πήλε άδου, ου κατησχίσους είναι αυτής». Ενώ οι Μορμόνοι διδάσκουν ότι η Εκκλησία χάθηκε, αποστάτησε,
εξαλείφθηκε και την αποκατέστησε, παρακαλώ, ο Τζόζεφ Σμιθ, ο ψευδοπροφήτης και τέκτον, παρακαλώ, Τζόζεφ Σμιθ. Αυτά λοιπόν τα αντιβιβλικά, αυτά τα φεδρά διδάσκουν αυτοί οι αιρετικοί, οι Μορμόνοι. Βλέπουμε δηλαδή ότι και αυτοί επαναλαμβάνουν αυτή τη φοβερή βλασφημία σε βάρος του Αγίου Πνεύματος, ότι δήθεν η αρχαία εκκλησία αποστάτησε, η αλήθεια χάθηκε. Αυτά αποτελούν φυσικά δεινότατες ύβρις σε βάρος του Ιησού Χριστού, σε βάρος που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, σε βάρος του Αγίου Πνεύματος, που οδηγεί την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια, σε βάρος της ίδιας Εκκλησίας, η οποία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, Α Τιμόθεος 3.15. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μορμονισμού, ο Ιησούς Χριστός, μετά την ανάληψή του στον ουρανό από την Παλαιστίνη, πήγε στην Αμερική για λίγο και δίδαξε τους εκεί ανθρώπους το 34 μετά Χριστόν. Ακούστε τι λέγουν αυτοί οι ανθρώποι. Ακούστε τι λέγουν αυτοί οι παραμυθάδες στην κυριολεξία, ότι δήθεν ο Ιησούς Χριστός όταν αναλήφθηκε από την Παλαιστίνη στον ουρανό, εκεί στο όρος των Ελαιών, μετά κατέβηκε τον ουρανό στην Αμερική και πήγε και κήρυξε και εκεί το Ευαγγέλιο. Έτσι λένε. Γράφει συγκεκριμένα το βιβλίο του Μόρμον. Και ιδέστε, είδαν έναν άνθρωπο να κατεβαίνει από τους ουρανούς και ήταν ντυμένος με ένα λευκό μανδύα και κατέβηκε και στάθηκε ανάμεσά τους. Και παρακάτω λένε, ιδέστε, εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός. Γάμα νεφή, κεφάλαιο 11, εδάφια 8 και 10. Επαναλαμβάνω, γάμα νεφή, κεφάλαιο 11, εδάφιο 8 και 10. Μάλιστα, στο εδάφιο γάμα νεφή, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 11ο, στο εδάφιο 14, ο Χριστός παρουσιάζεται να καλεί το πλήθος προς ψηλάφιση του αναστηθέντος σώματός του. Όπως δηλαδή ο Χριστός είπε στον Θωμά να τον ψηλαφίσει, έτσι λένε ότι πήγε και στην Αμερική και παρουσιάστηκε στους κατοίκους τους αρχαίους της Αμερικανικής Υπήρου και τους κάλεσε να ψηλαφίσουν το σώμα του. Αντιθέτως όμως η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι ο Χριστός μετά την ανάληψη παραμένει στον ουρανό μέχρι την εκπλήρωση όλων των προφητείων για να έρθει τελικώς στην δευτέρα παρουσία του. Ενώ δηλαδή η Καινή Διαθήκη λέγει ότι ο Χριστός μετά την ανάληψή του παραμένει στον ουρανό, δεν ανεβοκατεβαίνει, αυτοί λέγουν ότι ο Χριστός πήγε στην Αμερική. Ο Χριστός ως Θεός είναι παντοχού παρόν φυσικά, έτσι, και είναι προσωπικός παρόν στην Εκκλησία του. Όμως, ως άνθρωπος ο Χριστός παραμένει στον ουρανό. Δεν κατέβηκε δηλαδή ο Χριστός από τον ουρανό και πήγε στην Αμερική. Και για να το επιβεβαιώσουμε αυτό, θα διαβάσουμε και το σχετικό απόσπασμα, το εδάφιο Κόλαφος από την Καινή Διαθήκη. Λέγει λοιπόν, λέγεται στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 20 έως 21, λέγει εκεί η Καινή Διαθήκη. Όπως αν έλθωση κερί αναψύξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστήλη των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, ον δι ουρανών μεν δέξασθε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων, ον ελάλησεν ο Θεός διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνος. Επαναλαμβάνω, Χριστόν Ιησούν, ον δι ουρανών μεν δέξασθε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων. Το εδάφιο Πράξεις 3.21 αποτελεί σωστό κόλαφο για τους αιρετικούς Μορμόνους. Ο Χριστός παραμένει στον ουρανόν. Δεν ανεβοκατεβαίνει ο Χριστός. Η Καινή Διαθήκη λέγει ότι δεν ανεβοκατεβαίνει ο Χριστός, οι Μορμόνοι λένε ότι ανεβοκατεβαίνει ο Χριστός. Είναι ψευδοδιδάσκαλοι, είναι αιρετικοί. Η Αγία Γραφή διδάσκει δύο παρουσίες του Χριστού και όχι περισσότερες όπως οι Μορμόνοι. Η πρώτη παρουσία έχει γίνει και τελείωσε με την ανάληψη του Ιησού Χριστού στον ουρανό μετά την Ανάστασή Του. Η δεύτερη παρουσία αναμένεται. Ούτω και ο Χριστός άπαξ προσενεχθείς εις το πολλών ανεγγύν αμαρτίας, εκ δευτέρου χωρίς αμαρτία σωφθήσετε της αυτών απεκδεχομένης εις σωτηρίαν. Εβραίους 9.28. Ενώ λοιπόν δύο παρουσίες του Χριστού διδάσκει η Αγία Γραφή, οι αιρετικοί Μορμόνοι διδάσκουν περισσότερες. Μία παρουσία όταν γεννήθηκε στην Παλαιστίνη, δεύτερη παρουσία όταν κατέβηκε τον ουρανό για να πάει στην Αμερική να κηρύξει το Ευαγγέλιο, τρίτη παρουσία όταν θα ξανάρθει για να κρίνει τον κόσμο. Έτσι, αιρετικοί, αιρετικές απόψεις, αντιγραφικές, αντιβιβλικές απόψεις, απόψεις αιρετικές. Οι Μορμόνοι είναι ψευδοπροφήτες αιρετικοί.
Λέει και η Γραφή για ανθρώπους σαν και αυτούς. Πλην ο προφήτης ως αν ασεβήσει λαλήσε επί το ονόματι μου ρήμα ο ου προσέταξα λαλήσε και ως αν λαλήσει εν ονόματι Θεών εταίρων αποθανείται ο προφήτης εκείνος. Εάν δε είπεις εν την καρδία σου πως γνωσόμεθα το ρήμα ο ου και λάλησε Κύριος. Όσα εάν λαλήσει ο προφήτης εκείνος το ονόματι Κυρίου και μη γέννητε και μη συμβεί τούτο το ρήμα ο ου και λάλησε Κύριος. Εν ασεβία ελάλησεν ο προφήτης εκείνος ουκ εφέξεσθε αυτού. Δευτερονόμιον, κεφάλαιο 18, εδάφια 20 έως 22. Την επόμενη λοιπόν φορά, αγαπητοί αδελφοί, που θα σας πλησιάσουν οι Μορμόνοι στο δρόμο για να σας προσφέρουν φυλάδια, να σας προσφέρουν κάποιο τηλέφωνο για να μιλήσουν μαζί σας, για να διαλεχθούν μαζί σας από την Αγία Γραφή, για να προσπαθήσουν να σας μεταφέρουν το πνευματικό τους δηλητήριο που είναι αποθηκευμένο μέσα στο αιρετικό βιβλίο του Μόρμον, να είσαστε επιφυλακτικοί. Έχετε ενημερωθεί για αυτούς. Έχετε πάρει μια γεύση μικρή βέβαια για τις αντιφάσεις τους, για τις αιρέσεις τους, για τις ψευδοδιδασκαλίες τους, για τις χονδροειδέστατες πλάνες τους. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας.